Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Sky Crete 92,1. Μανώλης Φούμης στο μικρόφωνο, Λάμπρος Ρουμελιώτης στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Μαγκαζίνο Σαββάτου, μέρος δεύτερο. Την καλημέρα μας στην Ελευθερία, την Άννα, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Γιάννη, τη Μαρία, τον Δημήτρη, την Ειρήνη, τον Κώστα και τον Πέτρο. Να είστε καλά, να έχετε κι εσείς ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μπήκαμε, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, με ένα, κατά την άποψή μου, συγκλονιστικό τραγούδι από ένα δικό μας αγαπημένο καλλιτέχνη, το Μάνο Παπαδάκη, το «Έφτασες». Και η χαρά είναι διπλή, γιατί φιλοξενούμε τον δημιουργό του τραγουδιού. Μάνο, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι καλά? Είμαι καλά, όσο μπορεί κανείς να είναι καλά μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε. Είμαι καλά, Μανώλη, είμαι καλά. Μάνο, γιατί επέλεξες αυτόν τον τρόπο για να εκφράσεις τα δικά σου συναισθήματα για αυτό το έγκλημα στα Τέμπη? Κοίταξε, αυτό το έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν είναι ένα απλό δυστύχημα, πρέπει να μιλάμε για ένα έγκλημα, για το οποίο πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και ευθύνες, με συγκλώνησε από την στιγμή της τραγωδίας. Τότε είχα επιλέξει να μην γράψω κάτι, να μην προσθέσω κάτι στον πόνο δηλαδή. Mm-hmm. Παρακολουθώντας όμως την εξεταστική, τέλος πάντων ο Θεός να την κάνει η εξεταστική επιτροπή, mm-hmm. Η οργή ξεχύλισε μέσα μου και αποφάσισα να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να μιλήσουμε, να σταθούμε μπροστά σε αυτό το έγκλημα και να μην το συγχωρήσουμε. Δηλαδή πρέπει όλοι μας να πράξουμε. Mm-hmm. Αυτός ήταν και ο λόγος της δημιουργίας του τραγουδιού. Mm-hmm. Υποθέτω ότι ήταν μια αρκετά έτσι συγκινησιακά φορτισμένη διαδικασία και για σένα η στιγμή, η διαδικασία της δημιουργίας του. Ναι, ναι. Mm-hmm. Όπως σου λέω, Μανώλη μου, έγινε κατά την παρακολούθηση της εξεταστικής επιτροπής και οργή και θυμός είχαν ξεκυλήσει την καρδιά και την ψυχή μου, mm-hmm. σκεπτόμενος και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ως ζωντανοί νεκροί πλέον αντιμετωπίζουν όλο αυτό το κυκαιώνα δράματος που ζουν, mm-hmm. δηλαδή πέραν mm-hmm. το ότι έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ας μην μιλήσω για τους δεκάδες τραυματίες και τα λοιπά, mm-hmm. ας μιλήσω για τους γονείς των ανθρώπων που χάθηκαν. Δεν μπορούν να βρουν δικαίωση. Δηλαδή αυτό το πράγμα ένα χρόνο μετά, mm-hmm. πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, υπάρχει κρατική ευθύνη, υπάρχει προσωπική ευθύνη, όλοι μας έχουμε ευθύνη. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ας μην γίνω διδακτικός δηλαδή και καταγγελτικός, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι, πρέπει να το πούμε με το όνομά του. Και επειδή έχουμε όλη ευθύνη, αλλά και επειδή είναι γνωστό ότι δεν διαθέτουμε την καλύτερη δυνατή μνήμη, θεωρείς ότι με τρόπους όπως το «Έφτασες», με εναλλακτικούς δηλαδή τρόπους υπενθύμησης αυτού του εγκλήματος, μας βοηθάει και μας όχι μόνο στο να μην ξεχάσουμε, αλλά και στο να πιέσουμε ο καθένας όπως μπορεί για τη διελεύκαση αυτού του εγκλήματος, για να τιμωρηθούν οι υπέτη, φυσικοί και ηθικοί. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος, ο δικός μας τρόπος διαμαρτυρίας είναι αυτός. Είναι αυτός. Έχει ήδη ταξιδέψει το «Έφτασες», παρά το ότι το βγήκε στον αέρα έτσι λίγες μέρες. Τι μηνύματα παίρνεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις άμεση επαφή με τον κόσμο, τι μηνύματα έχεις λάβει, ποια είναι? Είναι πολύ, πολύ συγκινητική η αποδοχή. Πέραν του κόσμου δηλαδή που το δέχεται και το ακούει, δεκάδες μηνύματα με έχουν συγκινήσει. Mm-hmm. Ιδιαίτερο συγκινητικό είναι ένα μήνυμα που έλαβα από τους συγγενείς θυμάτων. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, mm-hmm. αλλά πραγματικά και τώρα που σας μιλάω συγκινούμε, διότι θεωρώ ότι όλοι πρέπει να λάβουμε θέση και όσοι λάβουμε, επειδή είμαστε στη μεριά της ουσιαστικής δικαιοσύνης, τιμούμε με αυτόν τον τρόπο τα θύματα του εγκλήματος αυτού. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Μάλιστα. Εγώ να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το «έφτασες» για να μας υπενθυμίζει πάντα αυτό το έγκλημα, και όχι απλά να μας το υπενθυμίζει, να μας υπενθυμίζει και ποιο είναι το χρέος το δικό μας, των πολιτών. Έχει, πλέον. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να μην θαυτεί, να μην μπαζωθεί και αυτό όπως μπαζώθηκε. Ακριβώς. Το σημείο του εγκλήματος. Μάνο, πού σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο, πού μπορούμε έτσι να σε απολαύσουμε από κοντά? Αυτή την περίοδο εμφανίζομαι για τον μήνα Μάρτιο, θα εμφανίζομαι στη μουσική σκηνή Μποάτ 2, 16 και 30 και τον Απρίλιο μία τελευταία εμφάνιση, 13. Και σήμερα, εκτάκτος, πριν δηλαδή την εμφάνιση μας στην Μποάτ, μαζί με το Βίρονα Τσουράπη θα παίξουμε σε ένα φεστιβάλ που γίνεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Ο Βίρονας είναι ένας εξαιρετικός μουσικός που τον γνωρίζετε όλοι από το μουσικό κουτί του Νίκου του Πορτοκάλωβλου. Και σήμερα θα εμφανιστούμε θα γίνει αυτό το φεστιβάλ στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Κατά τις 8.30 ώρα θα εμφανιστούμε εμείς. Και έπονται και διάφορες άλλες εμφανίσεις. 7 του μήνα, την 5η, θα είμαστε στη ΣΤΟΑ εκεί στο Μαύρο Κάτι και στο Mixtape. Και 8 του μήνα θα είμαστε στο Τρανζίστορ εκεί στο όμορφο Θαλικάκι, στο Γάζι. Εγώ να ευχηθώ να είσαι γερός και δυνατός, και εσύ έτσι και όλοι οι συνεργάτες σου, να μπορείς πέρα από το να μας κρατάς έτσι όμορφη παρέα μουσικά, να μας χτυπάς και αυτά τα καμπανάκια, τα χρειαζόμαστε, τα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον να εξαφανίσουμε τα δικά μας άλλοθ. Μάνο Παπαδάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Μανώλη μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι όλοι να είμαστε καλοτάξιδοι μέσα σε αυτό το περίεργο κράτος και να προσπαθούμε όλοι να ζητάμε τα δικαιώματά μας με αξία, υπομονή και ειλικρίνεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Με τιμάς πάντα.